Βέβαια υπήρξε ευνηδιασμός, αλλά πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και μεγάλη ανακούφιση που το μεγαλύτερο βαρύδι της κυβέρνησης κάνει στην πάντα. Είναι προφανές ότι περιμένουν να ακολουθήσουν και άλλοι το δρόμο που χάραξε ο κύριος Ζησόπουλος. Μάλιστα δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι γιατί καθυστέρησε ο κύριος Ζησόπουλος να ανακοινώσει την απόφασή του και δεν το έκανε μία εβδομάδα νωρίτερα πριν από τις ευρωεκλογές, κάτι που μπορεί να είχε ένα ευεργετικό αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να ήταν μικρότερη ενδεχομένως η διαφορά με το ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνουν δηλαδή ότι σε αυτή την υπόθεση δύο φορές έγιναν κατόπιν εορτής οι κινήσεις. Κατόπιν εορτής παραιτήθηκε από την κυβέρνηση ο κύριος Ρουσόπουλος, κατόπιν εορτής ανακοινώνει ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Τώρα, πολλοί λένε γιατί αποφάσισε να αποχωρήσει ο κύριος Ρουσόπουλος και να ανακοινώσει την απόφασή του στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι τη συνδέουν με την αποκάλυψη η οποία ξεκίνησε την περασμένη Κυριακή από τον Ελεύθερο Τύπο. Αποκάλυψη που λέει το εξής, ότι στη Μονή Βατοπεδίου ένας από τους τακτικούς επισκέπτες ήταν ο κύριος Χριστοφοράκος. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ο κύριος Χριστοφοράκος ήταν από τους ανθρώπους που πήγαινε τακτικά και μάλιστα ενδεχομένως άφηνε και χρήματα στη Μονή Βατοπεδίου. Άρα δημιουργείται εύλογο το ερώτημα αν υπήρχε συνάντηση Ρουσόπουλου Χριστοφοράκου εκεί. Άρα, Γιώργο, από αυτό που μου λες, καταλαβαίνω ότι είναι μια απόφαση που πιθανότατα πήρε ο κ. Ρουσόπουλος στις τελευταίες ημέρες, καθώς μέχρι και πριν από μερικές ημέρες υπήρχαν διαρροές και από τον ίδιο που έλεγαν ότι θα είναι κανονικά υποψήφιος στο υπόλοιπο Αττικής, στην περιφέρεια Αττικής. Μάλιστα, όταν γράφτηκε σε μια εφημερίδα στο Καρφί ότι σκέπτεται να αποχωρήσει, υπήρξαν αμέσως παπαγαλάκια του κ. Ρουσόπουλου, οι οποίοι με ένταση διέψευδαν αυτό το ενδεχόμενο. Άρα λοιπόν, πολλοί είναι αυτοί, και επαναλαμβάνω, πολλοί είναι αυτοί στη Νέα Δημοκρατία που συνδέουν την απόφαση του κ. Ρουσόπουλου τώρα, αυτή τη χρονική στιγμή, κατόπιν εκλογών δηλαδή, με την αποκάλυψη που ξεκίνησε την περασμένη Κυριακή από τον Ελεύθερο Τύπο, ότι ο κ. Χριστοφοράκος ήταν ένας από τους ανθρώπους που πηγαινόταν στη Μονή Βατοπεδίου όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα, Γιώργο, η εκτίμηση στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι ότι θα έχουμε παράδειγμα Ρουσόπουλου και με άλλους βατοπεδινούς. Δηλαδή, θα έχουμε ανακοινώσεις και από άλλους οι οποίοι ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο του Βατοπεδίου. Αυτό είναι η ελπίδα όλων πλέον, να ακολουθήσουν και άλλοι το δρόμο που χάραξε ο κύριος Ρουσόπουλος. Θέλω όμως να σου πω ένα παρασκήνιο που συνέβη πριν από δύο ημέρες. Ήταν η στιγμή που ο κύριος Καραμαλής επικοινώνησε με τον κύριο Βαγγέλη Μεϊμαράκη και του είπε να συναντηθεί με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο, να εκτιμήσουν την κατάσταση και μαζί να του κάνουν μια εισήγηση για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο κύριος Καραμαλής την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Εκεί λοιπόν ο κύριος Καραμαλής φέρεται να είπε στον κύριο Μεϊμαράκη ότι το θέμα Ρουσόπουλου έληξε οριστικά και αμετάκλητα. Μάλιστα δε έγινε εκτίμηση ότι το σύστημα Ρουσόπουλου όλο αυτό το χρονικό διάστημα το τελευταίο αποξένωσε τον κύριο Καραμαλή από το προσωπικό περιβάλλον, το περιβάλλον που τον στήριξε όταν ήταν βουλευτής και τον οδήγησε στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, σύμφωνα με απόλυτα εξακριβωμένη πληροφορία μου, ο κύριος Καραμαλής ζήτησε από τον κύριο Μεϊμαράκη να ξεκινήσει τηλεφωνήματα με τα στελέχη εκείνα του καραμαλικού, αν θέλεις, της καραμαλικής ομάδας, για να τους πείσει να γυρίσουν πάλι, να φτιάξουν πάλι την ομάδα. Ομάδα η οποία είχε συγκρουστεί τότε με τον κύριο Ρουσόπουλο, με το σύστημα Ρουσόπουλου, και είχε ουσιαστικά εκδιωχθεί από τον κύριο, δίπλα από τον κύριο Καραμαλή, απομονώνοντας το σύστημα Μάλιστα. Ρουσόπουλου τον κύριο Καραμαλή. Άρα λοιπόν έχουμε μια επιστροφή του κυρίου Καραμαλή στις ρίζες του, εκεί δηλαδή στην ομάδα των ανθρώπων που τον είχαν βοηθήσει όταν ήταν βουλευτής και τον είχαν οδηγήσει στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε αν αυτό θα έχει και άλλες επιπτώσεις στην ιεραρχία της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα να πω και εγώ δύο-τρεις πληροφορίες που έχω. Η πρώτη πληροφορία που έχω είναι ότι ο Πρωθυπουργός εξεπλάγει από αυτή την κίνηση του Θόδωρου Ρουσόπουλου, δεν την ανέμενε και δεν την ανέμενε και κανένας από το στενό επιτελείο του κυρίου Καραμαλή. Ούτε ο Αντόναρος, ούτε ο Αδριανός, ούτε κανένας άλλος ήταν προειδεασμένος για αυτή την κίνηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιστολή έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου την ώρα που ο Πρωθυπουργός δεχόταν μια επιτροπή για την εκστρατεία κατά του καπνίσματος, για την αντικαπνιστική εκστρατεία. Δεν ξέρω αν ο κύριος Καραμαλής ξανάρχισε το κάπνισμα μετά την επιστολή Ρουσόπουλου. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Πάντως μαθαίνω ότι συγκάλεσε αμέσως
σύσκεψη με τους στενούς επικοινωνιακούς του επιτελής για το πώς θα αντιδράσουν σε αυτή την ανακοίνωση. Η απόφαση ήταν να περιοριστούν στο τυπικό σεβαστή. Η απόφαση, η προσωπική απόφαση του Θόδωρου Ρουσόπουλου, αλλά και σε μια επιπλέον διατύπωση που νομίζω ότι έχει τη σημασία τους. Αποφασίστηκε στη σύσκεψη αυτή σε όποιο δημοσιογράφο θα ρωτά αν αυτή η παρέτηση από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ανοίγει το δρόμο για να βρεθούν εκτός ψηφοδελτίων και άλλοι αναμειχθέντες σε σκανδαλώδεις υποθέσεις, εμπλακέντες σε σκανδαλώδεις υποθέσεις, αποφάσισαν ότι ο κύριος Αντώναρος θα απαντά «Σι είπας» στους δημοσιογράφους, δηλαδή θα λέει κατ' ουσίαν ότι όντως ανοίγει ο δρόμος για να κοπούν και άλλα ονόματα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δύο είναι μάλιστα ήδη προγραμμένα. Το ένα είναι του κυρίου Αριστοτέλη Παυλίδη, το δεύτερο θα μου επιτρέψετε να μην το πω ακόμη για λόγους που έχουν να κάνουν με τις διεργασίες που συντελούνται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Δύο ονόματα πάντως ήδη είναι προγραμμένα από το Μέγαρο Μαξίμου ότι δεν θα μετάσχουν στη συνέχεια στους εκλογικούς συνδυασμούς. Τώρα από την πλευρά του κυρίου Ρουσόπουλου έχουν διατυπωθεί τα εξής παράπονα. Πρώτον, το παράπονο ότι ενώ ο κύριος Καραμαλής στην τη λέξη παράπονο βάλτε την σε εισαγωγικά, η δυσφορία, η πολιτική δυσφορία, γιατί ενώ ο κύριος Καραμαλής στην κατηδίαν συνάντησή τους στο Λυκαβητό, στο διαμέρισμα στο Λυκαβητό, του είπε ότι είναι ανήθικο και άδικο να κοπεί από τα ψηφοδέλτια, όταν η Εξεταστική Επιτροπή απέδειξε ότι δεν είχε στοιχείο εναντίον του. Καταρχήν να πούμε ότι η παρέτηση, η επιστολή αυτή παρέτησης του κυρίου Ρουσόπουλου δεν ήταν καταρχήν εν γνώση του Μαξίμου. Δηλαδή δεν είχε προειδεάσει ο κύριος Ρουσόπουλος, το είχε προηγηθεί κάτι, όπως για παράδειγμα πίεση ή συγκεκριμένο μήνυμα του κυρίου Καραμαλή στο απευθείας για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Γιατί κατά το κάνει συνέπεια, μαγιάνα, αυτό ο κύριος Ρουσόπουλος? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει μάλλον εύκολη εξήγηση. Έτσι όπως ήρθαν, Νίκο, τα πράγματα και με τη συνεχή διαρροή ότι θα μείνουν εκτός ψηφοδελτίων, βατοπεδινοί, ενοχλούνται με συμπεριφορές κτλ. Η επιχείρηση εκλογής του κυρίου Ρουσόπουλου στο υπόλοιπο Αττικής, στην περιφέρεια Αττικής όπως λέγεται σήμερα, ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Υπήρχαν δημοσκοπήσεις, υπήρχαν μηνύματα. Άρα ήξερε ότι δεν εκλέγει, λοιπόν. Ότι δεν εκλέγεται. Αλλά από το σημείο αυτό και πέρα δεν μπορούσε να κάνει και έναν προεκλογικό αγώνα, διότι επαναλαμβάνω, υπήρχε αιωρούμενη στον αέρα, το άφησε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μιλώντας τώρα προεκλογικά, ότι δεν θα συμπεριλαμβάνονται στα ψηφοδέλτια. Τώρα. Το Μαξίμου ενοχλήθηκε. Ενοχλήθηκε καταρχήν διότι δεν ήξερε. Και δεν είναι εύκολο να μαθαίνεις ξαφνικά ότι έρχεται μία επιστολή. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, η ίδια η επιστολή. Η ίδια επιστολή, επισημάναμε και στο ρεπορτάζ, είναι γραμμένη στο πρώτο ενικό πρόσωπο. Να σου υπενθυμίσω ότι όταν είχε παραιτηθεί από τη θέση. Αν δούμε την κάρτα με την επιστολή, είναι πραγματικά αυτό προξένησε εντύπωση. Γράφει στον Πρωθυπουργό, στον ενικό. Να σου υπενθυμίσω ότι την επιστολή, όταν παραιτήθηκε από εκπρόσωπο, ήταν γραμμένη στον πρώτο πληθυντικό. Ήταν εξαιρετικά προσεκτική, χωρίς καμία αιχμή και χωρίς κανένα τότε σύννεφο. Αυτή η επιστολή, η τωρινή, είναι γραμμένη σε άλλο ύφος. Άρα, επίσης, και έχει και πολλά καρφιά προς τη Νέα Δημοκρατία, πολλά. Που μην ξεχνάμε, όταν απευθύνεσαι στον αρχηγό και μιλάς για το κόμμα, είναι προφανές ότι όταν του χρεώνεις άσχημη κατάσταση στο κόμμα, τον θεωρείς και αυτόν συνυπεύθυνο. Διότι αυτός πολλά είναι και επί της ουσίας, Νίκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Να πούμε ότι και ο χρόνος ενόχλησε, το timing είναι αμέσως μετά τις ευρωεκλογές και ένα πολύ χαμηλό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Έρχεται μία κίνηση η οποία πολιτικά, αν μη τι άλλο, δημιουργεί την εικόνα του μπάχαλου μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Και επίσης η φράση κλειδί για τον Θόδωρο Ρουσόπουλο είναι η λέξη αξιοπρεπής. Ο ίδιος την τονίζει τόσες πολλές φορές, διότι αυτό θέλει να τονίσει, ότι ήρθε αξιοπρεπής, φεύγει αξιοπρεπής, ότι η αξιοπρέπειά του δεν του επιτρέπει από αυτές τις συνθήκες να μείνει. Άρα κατά αντιδιαστολή λένε στο Μαξίμου, εννοεί ότι ποιοι, όσοι μένουν ή όσοι θα μείνουν σε αυτό το πολιτικό σκηνικό μέσα στη Νέα Δημοκρατία έχουν ψήγματα αναξιοπρέπειας. Και χωρίς αμφιβολία φέρνει σε δύσκολη θέση τώρα τους υπόλοιπους, έτσι. Αυτό είναι πλέον η βέβαιον. Υπό μία έννοια διευκολύνει τον κύριο Καραμαλή προσωπικά. Και γιατί τον διευκολύνει, διότι από τη στιγμή που ο κύριος Ρουσόπουλος, που να θυμίσουμε ότι δεν έχει κατηγορηθεί ούτε από έναν μάρτυρα για την υπόθεση βατοπεδίου, ούτε σε επίπεδο δικαιοσύνης. Αν λοιπόν αυτό διευκολύνει ή παρετείται από την διεκδίκηση μιας έδρας, τότε είναι πολύ πιο εύκολο ο κύριος Καραμαλής
πλαγίως, εμέσως, ευθέως να ζητήσει κάτι άλλο. Αλλά φέρνει σε δύσκολη θέση όλους όσοι εμπλέκονται. Εγώ θα σου έλεγα περισσότερο ξεκινώντας με τον κύριο Παυλίδη και προχωρώντας μετά σε πρόσωπα που με τις συμπεριφορές τους έθιξαν. Είδαμε πριν τον κύριο Δούκα, τον κύριο. Γνωστά είναι τα ονόματα. Γνωστά και στο εκλογικό σώμα, όπως αποδείχθηκε πριν από πολύ λίγες μέρες. Μαριάννα, θα σε ευχαριστήσω πολύ.